Νικόλας Παπαϊσταθείου, διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η 76η άσκηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Έγινε σήμερα στο νοσοκομείο Αμαλιάδας μια άσκηση ελέγχου επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού και μερικής εκένωσης του νοσοκομείου σε ένα σενάριο το οποίο προέβλεπε σεισμό. Ο στόχος των ασκήσεων αυτών είναι να εφαρμόσουμε στην πράξη τα σχέδια τα οποία υπάρχουν ούτως ή άλλως σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένες ενέργειες και λειτουργίες του προσωπικού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει σαν ΕΚΕΠΗ είναι να μπορέσει το προσωπικό να λειτουργήσει όπως ακριβώς περιγράφεται στα σχέδια, ο καθένας να λειτουργήσει ως κρίκος μιας αλυσίδας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους του και διασώστες άλλων υπηρεσιών όπως το πυροσβεστικό σώμα, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία κτλ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την πιο γρήγορη επέμβαση με ασφάλεια και να περιορίσουμε κατά το δυνατόν τις συνέπειες από ένα τέτοιο έκτακτο γεγονός. Είστε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα? Ναι, είμαι ικανοποιημένος και μάλιστα επειδή ακριβώς η βροχή ήρθε ξαφνικά και αν θέλετε θα μπορούσε να ανατρέψει λίγο την όλη διαδικασία της ροής της άσκησης, δεν επηρέασε καθόλου το προσωπικό και διαπίστωσα ότι αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν και τα οποία
εύχομαι να μην χρειαστεί να εφαρμόσω στην πραγματικότητα, τα εφάρμοσαν με τον τρόπο που περιγράφονταν στα σχέδια, δηλαδή με υποδειγματικό τρόπο. Αυτό βέβαια που επίσης θέλω να επισημάνω είναι και η άριστη επέμβαση των υπόλοιπων υπηρεσιών, τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο της αστυνομίας, του στρατού με τις σκηνές και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που τονίζω και πάλι ότι σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης όλοι αυτοί οι φορείς οφείλουμε να λειτουργήσουμε μαζί έτσι ώστε να έχουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στην πράξη βοηθούν αυτές οι ασίσεις, ο Μηγέννητο γενικά, σαν το βοηθούν, έχει απαντηθεί στην πράξη. Σε περιπτώσεις που έτυχε στην πράξη να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εργαζόμενοι ξέραν τι πρέπει να κάνουν, σας πληροφορώ ότι σε νοσοκομεία, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά που είχαμε και τους σεισμούς, το εφάρμοσαν με απόλυτη επιτυχία. Κάθε πότε γίνεται αυτή η άσκηση περίπου? Υπάρχουν ασκήσεις μεγάλης κλίμακας όπως είναι αυτή με τη συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών που ο στόχος είναι να γίνονται κάθε 2 χρόνια και από εκεί και πέρα σε μικρότερη κλίμακα, δηλαδή εντός νοσοκομείου, έτσι ώστε το προσωπικό να εκπαιδεύεται για το ρόλο που ο καθένας θα διαδραματίσει μια τέτοια περίπτωση, μια φορά κατ' έτος. Σήμερα σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΗ, το Υπουργείο Υγείας, καθώς και με τις άλλες δομές, το στρατό, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, έγινε μια άσκηση ενάντια για προφύλαξη σε κάποια σε φυσικά φαινόμενα. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Αμαλιάδος εκτέλεσαν, όπως είπε και ο διοικητής του ΕΚΕΠΗ, υποδειγματικά όλο αυτό το σενάριο. Σε αξίζει συγχαρητήρια. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε, το άλλο είναι το υποτιθέμενο και άλλο το πραγματικό, αλλά πιστεύω ότι επειδή όλα αυτά τα πράγματα γίνονται για να υπάρχει μια κατάλληλη προεργασία, ότι εάν συμβεί κάτι το οποίο το απευχόμαστε, θα λειτουργήσουμε υποδειγματικά και άψογα. Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδος. Στην άσκηση η οποία έγινε σήμερα εδώ στον χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας, το σενάριο είχε ως 4 περιστατικά για μας, έναν εγκλωβισμό σε ασανσέρ, μία πυρκαγιά στον χώρο των μαγειρίων και 2 απεγκλωβισμούς, έναν από την ταράτσα και έναν από εσωτερικό χώρο. Ο απεγκλωβισμός έγινε με τη χρήση κλιμακοφόρου οχήματος αλλά και με τη χρήση φορητής κλίμακας. Η κατάδυση έγινε στην πυρκαγιά ως συνήθως του έσωθεν του κτηρίου και ο απεγκλωβισμός από το ασανσέρ του ασθενούς. Η άσκηση πιστεύω στέφθηκε με επιτυχία γενικότερα, γιατί εμείς ήμασταν επικουρικά λειτουργούσαμε, γιατί η άσκηση είναι του νοσοκομείου Αμαλιάδας. Πιστεύω ήταν καλά και είναι καλά να γίνονται τέτοιες ασκήσεις σε συνεργασία φορέων, ώστε σε περίπτωση σεισμού όπως προέβλεπε το σενάριο αυτό, να ξέρουμε τι διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Ευχαριστώ.